Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε μάχη μεταξύ Έφης Αχτσόγλου και Ντέλιας Βελκουλέσκου αναμένεται να εξελιχθεί η 72 ωρών διαπραγμάτευση κυβέρνησης και θεσμών στις Βρυξέλλες, από την οποία θα κριθεί η επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα για το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας. Όπως έλεγαν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη στο insider.gr, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επεξεργαστεί νέες υποχωρήσεις, αρκεί όμως αυτές να είναι μέσα στο πνεύμα του συνολικού πακέτου, να μην είναι μονόπλευρες και να έχουν αντίκρισμα. Επέκταση και σε άλλες μορφές επενδύσεων εκτός των ακινήτων για την παροχή χρυσής βίζα σε κατοίκους τρίτων χωρών εξετάζει η κυβέρνηση, που θα αφορούν την αγορά ομολόγων, συμμετοχών σε επενδυτικά ταμεία, ακόμα και συμμετοχών σε μετοχικά κεφάλαια εταιριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει το πρόγραμμα Greece My Residence, Golden Visa Program, που ξεκίνησε το 2013 προς την κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτών με την αξιοποίηση και άλλων μορφών επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν στη χώρα πέρα από την αγορά ακινήτων. Η συνολική τους περιουσία ανέρχεται σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό άλλωστε χωρά στη λίστα του Forbes. Το γνωστό αμερικανικό περιοδικό δημοσιοποίησε την κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου και μέσα σε αυτήν βρίσκονται τρεις Έλληνες. Πρόκειται κατά σειρά για τους Φίλιππο Νιάρχο, Αριστοτέλη Μιστακίδη και Σπύρο Λάτσι. Βέβαια, για τέταρτη διαδοχική χρονιά, ο συνιδρυτής της εταιρείας λογισμικών Microsoft, Bill Gates, βρίσκεται στην πρώτη θέση με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 86 δισεκατομμύρια δολάρια. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 643,47 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,10%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.